Στους 233 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε το Εκουαδόρ. Το νεότερο επίσημο απολογισμό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Ραφαέλ Κορέα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Εκφράζονται φόβοι ότι πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο Εγκέλαδος χτύπησε το απόγευμα του Σαββάτου. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την παραθαλάσσια πόλη Μουίσνε στην επαρχία Εσμεράλντα, στα βορειοδυτικά της χώρας. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στη γειτονική επαρχία Μαναμπί. Ολόκληρα χωριά κοντά στην τουριστική πόλη Παντερνάλες έχουν ισοπεδωθεί. Σε ορισμένες περιοχές οι κάτοικοι σκάβουν ακόμα και με τα χέρια τους τα ερείπια για τον εντοπισμό επιζώντων. Το μόνο που μου λένε είναι ότι η οικογένειά μου έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια. Είναι όλοι νεκροί, η αδερφή μου, ο γαμπρός μου, ο ξάδερφός μου και κανείς δεν κάνει τίποτα. Έχουν καταγραφεί πάνω από 130 μετασεισμοί. Τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στις πληγήσεις περιοχές. 6 περιφέρειες κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.